Δεύτερο βήμα, ανάγνωση και κατανόηση του θέματος. Αφού μελετήσετε προσεκτικά το έργο του Μάριου Ποντίκα, το Τρομπόνι, και τη συνοδευτική βιβλιογραφία, και αφού δείτε την παράσταση του έργου από το Θέατρο της Δευτέρας σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα. Να αναλύσετε το φάσμα των συγκρούσεων που διαπιστώνονται στο έργο, με ποιους τρόπους ο σκηνοθέτης προκαλεί αγωνία στον θεατή ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης του έργου, ποια είναι γενικότερα τα μέσα που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης για τη σκηνική υλοποίηση του έργου και ποια στόχευση εξυπηρετούν αυτές οι επιλογές, για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας όλες τις επιμέρους παραμέτρους της παράστασης, δηλαδή τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία, την υποκριτική διδασκαλία και άλλα. Και τέλος, να σχολιάσετε τον ρόλο της μουσικής στο συγκεκριμένο έργο. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο βιντεομάθημα, το πρώτο και το τρίτο ερώτημα απαντώνται αποκλειστικά μέσα από τη μελέτη του δραματικού κειμένου και της συνοδευτικής βιβλιογραφίας. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό, το οποίο αφορά την παράσταση από το Θέατρο της Δευτέρας. Ας δούμε τι πρέπει να γράψουμε σε κάθε ξεχωριστό ερώτημα που αντιστοιχεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο της εργασίας. Στο πρώτο ερώτημα, οι συγκρούσεις του έργου, θα πρέπει να επισημάνουμε όλες τις συγκρούσεις που εντοπίζονται και στις τρεις πράξεις του έργου. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφερθούμε στη λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία που ασκείται στο συγκεκριμένο έργο, είτε στο διηγητικό επίπεδο είτε στο παραστατικό. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε αποκλειστικά με την παράσταση από το Θέατρο της Δευτέρας. Εκφράζουμε την προσωπική μας άποψη για τα σκηνικά, τα κοστούμια και τις ερμηνείες των ηθοποιών και επικεντρωνόμαστε κυρίως στις στιγμές έντονου suspense, δηλαδή στα σημεία εκείνα που ο σκηνοθέτης προκαλεί αγωνία στον θέατη και σχολιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο το επιτυγχάνει. Ουσιαστικά σχολιάζουμε τις σκηνοθετικές επιλογές σε συνδυασμό φυσικά με τις ερμηνείες των ηθοποιών. Και τέλος, το τρίτο κεφάλαιο, ρόλους της μουσικής, αναφερόμαστε στη σχέση που έχουν τα πρόσωπα με τη μουσική και κυρίως ο πρωταγωνιστής, ο Πελοπίδας. Και τέλος, κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και στα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της δικτατορίας. Ουσιαστικά, ο Ποντίκας μέσα από τη μουσική στυλιτεύει κάποιες συγκεκριμένες πλευρές της δικτατορίας και αυτό θα πρέπει να το σχολιάσουμε.